Έχει βραχεί πολύ με τη σοκολάτα το κέικ αυτό. Είναι περισσότερο μια τούρτα σοκολάτα. Είναι διαφορετικό από αυτό που τους δείξαμε. Βαθμολογήσουμε. Πάμε να δούμε σε ποιες ανοίγουν τα πιάτα. Πάμε. Οι κριτές θα αποφασίσουν εδώ μπροστά σας για το ποια θα αποχωρήσει. Εμένα η σούπα μου άρεσε πάρα πολύ. Παρότι είχες κάποια μικρά λάθη μέσα. Η σούπα του αχλαδιού πλησιάζει πιο πολύ προς πουρέ παρά προς σούπα. Και το αμύγδαλο θεωρώ ότι ήταν πιο τριμμένο από ό,τι θα ήθελα εγώ. Ήταν μια μεγάλη αστοχία. Αρετή, Μαργαρίτα, οι κριτές μας δοκίμασαν τα πιάτα σας χωρίς να γνωρίζουν σε ποιαν ανήκει το καθένα και τα βαθμολόγησαν με άριστα το 10. Ξεκινάμε τη διαδικασία για να δούμε ποιο πιάτο συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να αποκαλύψω στους κριτές μας σε ποια από τις δύο κυρίες ανήκει το κάθε πιάτο. Το πιάτο λοιπόν με τον αριθμό 1 ήταν της Αρετής. Αντίστοιχα, το πιάτο με τον αριθμό 2 είναι της Μαργαρίτας. Λευτέρη, ξεκινάμε. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είσαι αντιμέτωπη με ό,τι έχεις κάνει στη δοκιμασία και ήρθε η ώρα να μάθεις το αποτέλεσμα. Για το πρώτο πιάτο, λοιπόν, ποια είναι η βαθμολογία σου? Αρετή. 7. Ευχαριστώ. Αρετή, έφτιαξε ένα ωραίο γλυκό. Παρότι είχες κάποια μικρά λάθη μέσα. Πάνω απ' όλα το μπισκότο σου, ζητήσαμε ένα σοκολάτα. Τι έγινε εκεί? Νομίζω ότι είχα ένα δημιουργικό λάθος και αντί για το κακάο πήρα την κανέλα και έφτιαξα του η κανέλα και το κατάλαβα όταν ήταν πάρα πολύ αργά, σεφ. Ελπίζω τουλάχιστον να μην χάλασα την ισορροπία. Το λάθος σου δεν ήταν κρίσιμο, γιατί στόλιζε το πιάτο το μπισκότο. Δεν ήταν μέσα στο γλυκό. Αλλά είναι μια μικρή αστοχία. Το 7 του κυρίου Λαζάρου μαζί με το σχόλιο του ήταν ευχάριστο, αλλά όχι κάτι ιδανικό. Ήταν απλά μια καλή βάση. Γιάννη, να δούμε και τη δική σου βαθμολογία για το πιάτο της Αρετής. Λέω, για να μου έχει δώσει ο κύριος Λαζάρου 7, ο κύριος Λουκάκος μου έχει δώσει 5. Άντε, 6 το πολύ. 8. Ήταν μεγάλη έκπληξη το 8 του κυρίου Λουκάκου. Μεγάλη έκπληξη. Και ήμουν πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Αρετή, και για μένα έχεις δύο μικρές αστοχίες. Η μία ήταν η ίδια που σου είπε ο κύριος Λαζάρου. Η άλλη για μένα ήταν ότι η σούπα του αχλαδιού ήταν λίγο πιο αραιή. Η δικιά σου ήταν λίγο πιο πηχτή. Πλησίαζε πιο πολύ προς πουρέ παρά προς σούπα. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του πιάτου σου αποδόθηκαν πάρα πολύ κοντά ή σχεδόν τέλεια με το πιάτο που δείξαμε εμείς. Δημήτρη, να δούμε και τη δική σου βαθμολογία. Βεβαίως. Έξι. Αρετή, 3 πράγματα. Το τραγανό μπισκότο ήταν κανέλα και όχι σοκολάτα. Η αμυγδαλόπιτα είχε παραπάνω κανέλα από αυτό που σας δείξαμε. Και η σούπα χλαδιού παραπάνω ζάχαρη. Αρετή, για να μην αποχωρήσεις σε λίγο από το MasterChef, η Μαργαρίτα θα πρέπει να έχει άθροισμα μικρότερο από 21. Περίμενα να ακούσω καλύτερη βαθμολογία από την Αρετή. Μέσα μου υπήρχε μια αισιοδοξία ότι έφτιαξα ένα καλό τσέικ. Λευτέρη, να δούμε τη δική σου βαθμολογία, σε παρακαλώ, για το πιάτο της Μαργαρίτας. Ναι, βέβαια. Μαργαρίτα, 6. Μαργαρίτα, έφτιαξε ένα ωραίο γλυκό, αλλά όχι αυτό που εμείς ζητήσαμε. Εγώ ήθελα να δω ένα γλυκό που η σοκολάτα δεν θα πόντιζε το κέικ σου. Πότισε η σοκολάτα στο κέικ και μου δημιούργησε
Τέτοια υγρασία στο ίδιο το κέικ που λάσπωσε. Ήταν μια μεγάλη αστοχία. Γι' αυτό και σου βάλω αυτό το 6. Γιατί να μην βάλει 6, τη στιγμή που μου παρουσίασε εμένα ένα κέικ και δεν είσαι ποτιστή στη σοκολάτα, γιατί να πάρω μεγαλύτερη βαθμολογία, δηλαδή δεν το θεωρώ σωστό. Γιάννη, να δούμε και τη δική σου βαθμολογία, σας παρακαλώ. Μαργαρίτα, όμως στο πιάτο είχα λίγο πρόβλημα με την εμφάνιση καταρχήν. Είχες κάποιο πρόβλημα ίσως με την αμυγδαλόπιτα, κάπου σου έσπασε, ήταν λίγο σαν να έχει καταρρεύσει. Στη γεύση μετά, εγώ βρήκα ότι είχε πάρα πολύ κανέλα και επίσης το ίδιο που είπε ο Λευτέρης, ότι είχε ποτίσει από την πολλή σοκολάτα, με αποτέλεσμα να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σαν τελικό αποτέλεσμα από αυτό που σας δείξα. Η σούπα του αχλαδιού ήταν νόστιμη, αν και κάτι της παραπάνω γλυκιά από ό,τι έπρεπε. Μέχρι τώρα, Μαργαρίτα, έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς. Αν ο Δημήτρης σε βαθμολογήσει με 8 και κάτω, αποχωρείς από το MasterChef. Αν σε βαθμολογήσει με 10, παραμένεις. Αν όμως σου βάλει 9, το αποτέλεσμα θα είναι ισόπαλο. Στην περίπτωση αυτή, οι κριτές θα αποφασίσουν εδώ μπροστά σας για το ποια θα αποχωρήσει. Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι. Μαργαρίτα μου, στην εμφάνιση το κέικ δυστυχώς σου είχε σπάσει. Εμένα η σούπα μου άρεσε πάρα πολύ, του αχλαδιού. Το κέικ είχε παραπάνω κανέλα και το αμύγδαλο θεωρώ ότι ήταν πιο τριμμένο από ό,τι θα ήθελα εγώ. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάντως που βρέθηκα εδώ, ανάμεσά σας. Γνώρισα καινούριους ανθρώπους, έμαθα. Μαργαρίτα, συγκέντρωσες 18 βαθμούς, Αρετή, συγκέντρωσες 21. Αρετή, συγχαρητήρια για την επίδοσή σου. Μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι του MasterChef. Ευχαριστώ πολύ. Αρετή, συγχαρητήρια. Εντάξει, τι μπορείς να πεις. Χαίρεσαι και βέβαια χαίρεσαι που κέρδισες. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου και για ό,τι έκανες. Μετά το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι η Μαργαρίτα έχασε και στεναχωρήθηκα. Η Αρετή έκλαψε γιατί, εντάξει, πόσο καιρό είμαστε μαζί, συγκινήθηκε. Αύριο δεν θα με βλέπει. Το ίδιο κι εγώ, αλλά δεν ξέρω, συγκρατήθηκα. Είναι η μόνη φορά που δεν κλαίω. Ίσως να ήρθε η ώρα να φύγω και δεν το νιώθα εγώ μέσα μου, να πάω στα παιδάκια μου, στα εγγονάκια μου που έχω δυο, τη Μαργαριτούλα μου και το Μανολιό. Ραντεβού στην Κρήτη. Το άμεσο επόμενο ήταν το πώς θα γυρίσω στο σπίτι. Ξέρω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ποσοστό ανθρώπων που να χαρεί με την επιστροφή μου και αυτό με στεναχωρεί. Στεναχωρηθείς που θα φύγεις. Εντάξει. Και εμείς θα στεναχωρηθούμε, το ξέρεις. Εγώ ακόμα θυμάμαι τους ανθούς και το τυρί. Τι θα σου λείψει. Θα μου λείψετε εσείς. Με τις κριτικές σας που καλό κάνε. Αλλά εγώ άργησα να πάρω μπρος. Και αυτό ήταν το λάθος μου. Μια χαρά. Αλλά μου φανήκανε όλα περίεργα, παράξενα και έτσι. Έχασα χρόνο. Δεν έχασες. Εκεί ήταν και το ενδιαφέρον. Εγώ έτσι νομίζω. Μαργαρίτα, έφτασες στους 10. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ελπίζω κάτι να σου αφήσαμε κι εμείς. Ναι, σίγουρα. Έστω και αυτά τα λίγα που προλάβαμε να σου δείξουμε. Σίγουρα. Και εύχομαι κάποια στιγμή οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Ναι. Θα σας περιμένω στην Κρήτη. Καλά, ότι θα έρθουμε εννοείται. Δεν. Μην με ξεχάσετε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ, Μαργαρίτα, θέλω να σας συγχαρώ για το κουράγιο σου και για το θάρρος σου που πήρες την απόφαση να έρθεις εδώ. Ναι.
καθώς και για την όρεξή σου να ακούς αυτά που λέμε και να βελτιώνεσαι. Μπράβο σου που είπες ότι θα το κάνω και το έκανες. Ναι, ναι. Και αυτό είναι που μετράει, έτσι δεν είναι? Έμαθες κι εσύ από του σεφ, μάθαμε όμως και εμείς από εσένα. Α. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν σας ξεχάσουμε. Καλό δρόμο, ούτε κι εμείς. Να χαιρετήσω πρώτα εσάς, κύριε Λαζάρου. Γεια σας, Μαργαρίτα. Γεια σας, κύριε. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε. Για μένα πριν δεν με χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Και εμείς επίσης. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό ταξίδι επίσης. Ευχαριστώ. Μπορεί να μην πήγα στο τελικό, αλλά και εδώ που έφταξα, για μένα είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα και ένα μεγάλο δώρο για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου, την παιδιά μου. Είναι μια εμπειρία στη ζωή μου που δεν περίμενα να έρθει με τίποτα. Το πέρασα πολύ όμορφα, διότι είχα δίπλα μου ανθρώπους με ήθος, με γνώσεις και έμαθα πάρα πολλά από όλους. Φοβάμαι ότι θα μπω στο σπίτι και εύχομαι να είναι τουλάχιστον στο σαλόνι, να μην είναι εξαφανισμένη από εδώ και από εκεί. Κάποιον να έχω να πω γεια ήρθα. Καθαρά συμβουλή και για εσάς και για μένα και για όλους μας εδώ πέρα. Οποιοςδήποτε έρθει να είμαστε ευπρόσδεκτοι. Αξιοπρεπείς. Ναι, χέρι κανονικά, καλώς ήρθες. Όταν ο Άκης είπε ότι να σηκωθούμε και να δείξουμε, ειλικρινά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το λέει και αν έχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα με την αρετή δικό του. Για μένα όλα τα παιδιά είναι το ίδιο μέσα στο σπίτι. Μπορεί να κάνω περισσότερη παρέα με κάποια παιδιά, αλλά δεν είναι η κριτική μου η παρέα που κάνω. Απλά όταν είναι να κρίνω τη μαγειρική τους, θα κρίνω τη μαγειρική τους και όχι την προσωπικότητά τους. Για μένα θα ήταν το ιδανικό να γυρίσει ο καλύτερος. Και αν το πάρουμε και από άποψη μαγειρικής, η αρετή είναι καλύτερη από την κυρία Μαργαρίτα. Ανοίγουμε. Δεν ανοίξει. Ας πω. Άρετε. Άξι. Ζωρισμένη πάλι. Ζωρισμένη. Κάτσε. Σηκώθηκα να τη χαιρετήσω. Μιλάω για έναν τυπικό χαιρετισμό και μου γύρισε την πλάτη. Εντάξει, δικαίωμά της είναι έτσι. Να δεχτεί ή όχι. Είναι μια στιγμή χαράς για αυτήν και προφανώς θέλει, ξέρεις, να τη μοιραστεί με άτομα που πιστεύει ότι πραγματικά νοιάζονται περισσότερο. Τι έγινε, παιδιά, ποιον περιμένετε? Κοίτα, σε μια ψυχοφορία που κάναμε εδώ είχαμε ομοφωνία ότι θα έρθει εσύ. Γι' αυτό και δεν πανηγυρίσαμε, γιατί εσένα περιμέναμε στο κάτω. Το ξέρω, να είσαι καλά. Περιμέναμε εσένα. Τουλάχιστον για τη σημερινή δοκιμασία θα ήταν άδικο να μην έρθει. Για σήμερα, ναι, δούλεψες full, σε όλους τους τομείς, δούλεψες καλύτερα. Με πείραξε η παιδί, κύριε Μαργαρίτα, αλλά στη συγκεκριμένη δοκιμασία το θεωρούσα απολύτως δίκαιο. Δεν τη θεωρώ τόσο οικία την αρετή όπως την κυρία Μαργαρίτα. Κοιτάω να είμαι καλά με όποιους θέλω, όποιους νομίζω ότι με θεωρούνται καλά, γιατί ακόμα δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Έχω χάσει τον έλεγχο λίγο. Και δεν μου έκανε ούτε κρύο ούτε ζέστη, να σου πω την αλήθεια. Η αρετή πήγε καλύτερα από την κυρία Μαργαρίτα σήμερα, οπότε και άξιζε να γυρίσει. Οπότε πλέον έχω μπει σε αυτή τη λογική. Βγάζω το συνέστημα, δεν κρίνω πλέον με το συνέστημα και κρίνω με το ποιο πρέπει να μείνει και ποιο όχι. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, ο Λευτέρης Λαζάρου και ο Γιάννης Λουκάκος μαζί με μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες σεφ παραδίδουν μαθήματα υψηλής μαγειρικής τέχνης στους διαγωνιζόμενους. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.